Η Συμπέθερη είναι ένα από τα καλύτερα μπακάλικα στην περιοχή των Εξαρχείων. Ο Θανάσης πήρε το μαγαζί κριτικών προϊόντων από τον πατέρα του και εμπλούτησε τα ράφια του με τυριά, αλαντικά, παξιμάδια, μέλια, ζυμαρικά και κάθε είδους λιχουδιά από όλη την Ελλάδα. Εγώ το μαγαζί αυτό το θυμάμαι. Περνούσε με τη μηχανή από εδώ. Πέταγα με τη μηχανή γιατί έμεινα πιο πάνω, ο κουρέας μου ήταν εδώ στη γωνία. Εγώ ήμουν και ψώνιζα, αλλά εδώ ήταν κριτικό. Εδώ ήταν κριτικό. Εμείς έτσι το ξέραμε. Αλλάξαμε λίγο. Ξεκινήσαμε μια λίγο πιο δική μας δουλειά, λίγο προϊόντα από όλη την Ελλάδα, κάποια εισαγωγή και κάποιες δικές μας συνταγές. Γι' αυτό σκοβγάλετε κάποια. Και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Αυτό το εξαιρετικό πράγμα που τρώω, τι είναι? Αυτό είναι λούτζα. Αυτό είναι μια δική μου συνταγή που την κάνω στα Γιαννιτσά. Είναι λούτζα με κανέλα, γαρίφαλο, τζίντζερ σκόρδο και λίγο εστραγγόν. Απλά το οριμάζουμε γύρω στους 6-7 μήνες, όχι πολύ αλάτι. Και το κόβω και έτσι ψηλό, έτσι όπως θέλω εγώ να είναι. Ναι. Έτσι όπως πρέπει. Έτσι όπως πρέπει. Είναι... Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, έχεις πετύχει η κανέλα και το γαρίφαλο. Είναι πολύ... τόσο όσο. Είναι πολύ διακριτικά, αλλά. Είναι πολύ δύσκολα μπαχαρικά όμως, αλλά έχεις κρατήσει μια φοβερή ισορροπία. Ναι, αυτό το πανάρουμε 6 φορές. Δηλαδή, το βάζουμε 6 φορές και το πανάρουμε για να κρατήσει ουσιαστικά το κρέας όσο θέλει. Άρα, εσύ κάθεσαι σπίτι, βγάζεις συνταγές. Κάθομαι σπίτι, βγάζω συνταγές. Δεν μπορώ να τα οριμάσω, τα μαγειρεύω. Βλέπω περίπου πώς είναι, πού θέλω να φτάσει. Και από εκεί και πέρα το δουλεύουμε με τους πιο επαγγελματίες του Ατλαντικού, ναι, ή του τυριού. Για πες τώρα, εδώ τι έχουμε. Λοιπόν, μετά έχουμε μια πολύ ωραία μορταδέλα η οποία έχει γκουαντσάλε, φιστικάκι, χοντροκομμένο λίπος και ψηλό λίπος, αλλά ατόφιο κρέας, 85% κρέας, για να δώσουμε και πάλι την έντονη γεύση του κρέατος. Μην μιλάς μες στον παράδεισο. Άσε μου 2 δευτερόλεπτα. Και να μην είναι το πλαστικό, πολύ σημαντικό. Και εδώ πέρα έχουμε, λοιπόν, εδώ είναι το πιο ωραίο, αυτό είναι το τελευταίο που βγάλαμε. Ναι. Είναι ένα brisket black angus. Το οποίο το ψήσαμε στους 69 βαθμούς. Ναι. Έχουμε μαζέψει τα συντηρητικά του, γι' αυτό και έχει και αυτό το χρώμα. Έχουμε βάλει αρκετά λιγότερα, αλλά το λίπος του είναι αυτό που σου δίνει ακριβώς αυτό που θέλεις. Καταπληκτικό. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Τρυφερό, σωστή ποσόστοση λίπους, δεν σε λιγώνει. Και εδώ πέρα έχουμε βάλει και ένα ωραίο μπαχαρικό γιατί σκέτο, ναι, μεν κέρδιζε το λίπος, αλλά έχανες γιατί το black angus είναι πάρα πολύ ωραίο. Χρειάζεται να το μαγειρέψεις, να το φας. Όταν πας να το κάνεις αλαντικό, το ψήνεις, του βάζεις κάποια συντηρητικά μέσα, το συσκευάζεις, κάνει μια εβδομάδα να έρθει, δεν τέριαζε. Το μπαχαρικό του το τέριαξε απόλυτα. Και πάμε τυρί τώρα. Λοιπόν, τυριά. Είδα μέσα ότι έχεις από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Σιγά σιγά ανοίγουμε τον ορίζοντα. Είχαμε ξεκινήσει με τα κρητικά. Και σιγά σιγά πήγαμε στην Ίω, στη Σύφνο, Σύρο, Πελοπόννησο, Βόρεια Ελλάδα. Εδώ πέρα καλά έκανες και ξεκίνησε από εκεί. Είναι το πιο γλυκό τυρί. Αυτό είναι με λίγο άνατο και πιπέρι. Είναι ένα γελαδινό τυρί από ένα τυροκομείο της Ίου. Το οποίο έχει κάνει μια πολύ ωραία γλυκιά συνταγή. Σαν γκούντα, αλλά σου δίνει μια σπιρτάδα στο τέλος. Πάρα πολύ ωραία. Είναι λίγο το άνατο, είναι και το πιπέρι που σου δίνει αυτό το τσαπινιά. Πάρα πολύ ωραίο. Βγάζει και μια ωραία γλύκα γιατί είναι γελαδινό. Ακριβώς. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το ισορροπεί. Αμέσως μετά θα σου έλεγα το καπνιστό, το οποίο είναι ένα βολάκι, το βολάκι της Άνδρου. Κλασικό, οριακά pop τυρί. Το οποίο εδώ πέρα το πειράξαμε λίγο και το καπνίσαμε. Αρχικά το ξεκινήσαμε σε κανονικό καπνιστήριο, αλλά τώρα. Το βάζουμε σε υγρό καπνό, το καπνίζουμε εκεί πέρα και σου δίνει πολύ έντονο το άρωμα του καπνιστού, αλλά είναι κάτι μεταξύ μανούρι, ξινομιζήθρα και λαβάς τυρί η γεύση του. Και όλο αυτό με λίγο καπνίλα. Καταπληκτικό. Και τελευταίο μετά, το κεφαλοτήρι της Κρήτης, αυτό λέγεται κεφαλοτήρι βοσκού, είναι ένα παραδοσιακό κεφαλοτήρι που φτιάχνουν στο οροπέδιο Λασιθίου. Και το οριμάζουν μέσα σε σπηλιές για ένα χρόνο. Ένα χρόνο σερί όμως. Η τρύπα που λέμε. Το τυρί της τρύπας. Αλλά δεν είναι ακριβώς, είναι κεφαλοτήρι παλιό θα το έλεγα. Γιατί της τρύπας τώρα πια περνάει έτσι μια γρήγορη ορίμανση και μετά απλά συσκευάζεται, μπαίνει μέσα σε ψυγεία. Αυτό εδώ πέρα έχει μια εντελώς διαφορετική διαδικασία. Πώς δημιουργήθηκε αυτή η αγάπη δική σου για το τυρί και το αλαντικό? Εμένα με κόλλησε πάρα πολύ ένας καθηγητής που είχα στη σχολή.
ο οποίος ήταν ινολόγος, αλλά με κάθε κρασί που μας έβγαλε να δοκιμάσουμε, μας έβγαζε και τυριά, μας έβγαζε αλαντικά. Μετά στις μπύρες το ίδιο, στα κοκτέιλ το ίδιο. Mm. Οπότε μου έδωσε, μου βάλε αυτό το σφύρι για να μπορέσω πια να το, να το εξελίξω και να το φέρω στην καθημερινότητά μου. Ξέρω ότι έχετε σχέδια και για το μέλλον. Πήρατε ένα χώρο δίπλα που θέλετε να οριμάσετε. Έχω φτιάξει ένα οριμαντήριο τυριών και με ένα πάρα πολύ μεγάλο ψυγείο. Οπότε σιγά σιγά τα τυριά θα αρχίσω να τα οριμάζω εγώ. Τώρα η επόμενη συνταγή που έχω είναι ένα τυρί με βασιλικό που θα το οριμάζω μέσα σε μέλι. Οπότε θα βγει ένα ωραίο γλυκό τυρί, πολύ πολύ αρωματικό. Ναι, ναι. Και περιμένω, έχω σιγά σιγά σχέδια και για άλλα.